Η τράπεζα δώσει οδηγίες όσοι πάλι δεν αισθάνονται καλά ή θέλουν ή προτιμούν να εργάζονται από το σπίτι με τηλεργασία. Ναι, να σας πω πώς είναι. Δεν μας πληροφόρησε η ΕΤΙΚ ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην κεντρική τράπεζα με την ποιότητα του αέρα. Άμεσα εμείς ανταποκριθήκαμε και μπήκαμε εκεί. Και ήταν σε εξέλιξη ήδη και συνεδρία της Επιτροπής Ασφάλειας της Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι στο πλαίσιο τακτικών ελέγχων που κάνει η ίδια η τράπεζα για την ποιότητα του αέρα, φάνηκε ότι οι πρόσφατες μετρήσεις που είχαν γίνει γύρω στις 10 με 11 Απριλίου έδειξαν κάποια ψηλά επίπεδα φορμαλδεΐδη. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται όταν έχεις εργασιακούς χώρους οι οποίοι δεν αερίζονται καλά και άρα επιβαρύνεται η ποιότητα του αέρα από αναθυμιάσεις, από χρήση χημικών ουσιών, από εκπομπές από τα έπιπλα, από τα επεξεργασμένα ξύλα κλπ. Οπότε αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι η Κεντρική Τράπεζα έλαβε άμεσα διορθωτικά μέτρα, δηλαδή επέτρεψε σε όσους εργαζόμενους μπορούσαν να δουλέψουν εκτός γραφείου από τα σπίτια τους με τηλεργασία να το κάνουν. Και επίσης βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα του αέρα ανοίγοντας όλα τα παράθυρα, αυξάνοντας τις εναλλαγές αέρα μέσα στο κτίριο κλπ. Όλα αυτά από εμάς κρίθηκαν κατάλληλα και σωστά μέτρα για προσωρινή. Μέτρα, κυρία Λεοντίδου, διακόπτω, μέτρα που λύθησαν αμέσως μετά τη διαπίστωση των δικτών. Ναι. Δηλαδή, μας είπατε 10 Απριλίου. Η επιστολή της ΕΤΙΚ προφανώς και προέκυψε. Ενδεχομένως επειδή δεν λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα. Εμείς χθες το πληροφορηθήκαμε, οπότε σας είπα, έγινε άμεση επιθεώρηση εκεί και βρήκαμε σε εξέλιξη την Επιτροπή Ασφάλειας να συνεδριάζει και εξετάζανε τα διορθωτικά μέτρα που θα πρέπει να κύριε Λεοντίδου, αλλά αυτό οι μετρήσεις ήταν 10 ή 11 Απριλίου, μας είπατε, που έδειξαν πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα. Προφανώς μέχρι να τα καταγραφούν από τον. Οι μετρήσεις έγιναν από εξωτερικό φορέα. Ναι. Οπότε εκείνη την ώρα πέρασαν κάποιες μέρες μέχρι να έρθουν και να διατεθούν στην τράπεζα. Δεν ήταν. Ναι. Αλλά λέτε ευθύς αμέσως έλαβαν γνώση. Τα όρια αυτά ήταν περίπου 2-3 φορές πάνω. Δεν ήταν όρια τέτοια που να θεωρούμε ότι. Ναι. Και ήταν σε όλο το κτίριο, διότι οι μετρήσεις γίνονται σε διάφορους χώρους. Αντιλαμβάνομαι από το υπόγειο μέχρι τον τελευταίο όροφο. Και ήταν όλο το κτίριο προβληματικό από πλευράς ποιότητας αέρα. Ήταν τα υπόγεια κυρίως. Ναι, τα υπόγεια κυρίως. Τι είναι, και είχαν φέρει νέα έπιπλα το τελευταίο διάστημα. Τι μπορεί να έχει χημικό. Αυτό είναι κάτι που αξιολογείται. Μπορεί να προέρχεται η κύρια πηγή, θα πρέπει να είναι από έπιπλα, αν φέρανε πρόσθετα έπιπλα ή αν δεν αυξήθηκε η θέρμανση που από ό,τι μας είπαν δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Αν έχει γίνει χρήση άλλων καθαριστικών τα οποία με αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους παράγουν φορμαλδεΐδη, όλα αυτά θα αξιολογηθούν γιατί έχουν ήδη αναθέσει την εργασία σε εξωτερικό εμπειρογνώμονα. Ναι. Οπότε εντός των επόμενων ημερών θα ξέρουμε ποια είναι πιο πιθανή πηγή και θα ληφθούν πρόσθετα διορθωτικά μέτρα. Έτσι, γιατί για να διορθωθεί η κατάσταση με την ποιότητα του αέρα, θα πρέπει να κλείψει η πηγή από την οποία προκύπτει η φορμαλδεΐδη, κυρία Λεοντίδου. Άρα λέτε ότι σήμερα όμως είναι ασφαλές για υπάλληλο της τράπεζας να εργάζεται εκεί, να αναπνέει αυτόν τον αέρα. Ο αέρας πλέον είναι σχεδόν εξωτερικός αέρας. Ναι. Δηλαδή έχει γίνει άνοιγμα όλων των παραθύρων που μπορούν να ανοιχτούν. Έχουν αυξηθεί στο μέγιστο οι εναλλαγές με τεχνητά μέσα. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι είναι ασφαλές, σαν προσωρινή λύση βέβαια, και θα τροχιοτροπηθούν και άλλες λύσεις που όπως μας έχουν ενημερώσει, που θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο τα επίπεδα ασφάλειας. Ναι. Και μιας και σας έχουμε, κυρία Λεοντίδου, και γίνονται μετρήσεις και καλώς γίνονται εδώ στην Κεντρική Τράπεζα, έχουν υποχρέωση οι εργοδότες ή αυτοί που έχουν κτίρια ιδιόκτητα, ενοικιαζόμενα, να προβαίνουν σε αυτές τις μετρήσεις? Δηλαδή, και εσείς ως αρμόδιο τμήμα επιθεωρείτε ότι γίνονται? Κοιτάξτε, είναι μέσα στα πλαίσια της εκτίμησης κινδύνου κάθε εργασιακού χώρου να προσδιοριστούν οι πιθανοί κίνδυνοι για τον εργαζόμενο. Ναι. Σε χώρους όπως τα στούντιο στα οποία εργάζεστε εσείς, ναι, σε χώρους όπου υπάρχει κλειστά συστήματα και δεν υπάρχει συνεχής παροχή καθαρού αέρα, είναι υποχρέωση να το αξιολογήσει ο εργοδότης και να προβεί σε ανάλογα μέτρα που θα βελτιώσουν την κατάσταση και θα έχουν
ικανοποιητικά επίπεδα για την ασφάλεια και για τον εργαζομένο. Οπότε ναι, είναι υποχρέωση αν προκύψει μέσα από την εκτίμηση κινδύνου. Ναι. Εδώ μας λέτε όμως στην Κεντρική Τράπεζα είναι, γίνονται. Δεν είπε κάποιος ότι δεν, εδώ κάτι μυρίζει, δεν είναι καλή ποιότητα, ας κάνουμε μια μέτρηση. Όχι, από ό,τι έχω δει, το θέμα πάει πολλά χρόνια πίσω. Είχα γίνει κατά καιρούς διάφορες μετρήσεις. Μάλιστα. Και ήταν τότε, ήταν σε λογικά επίπεδα. Ήταν κάτω από άρα, κυρία Λεοντίδου, τώρα λέτε ότι η ποιότητα του αέρα εντός του κτηρίου της Κεντρικής Τράπεζας, της διοίκησης της Κεντρικής Τράπεζας, είναι τροποντινία ίδια με την εξωτερική. Έτσι. Όπως είναι τώρα, ναι. Είναι διασφαλισμένο όταν έχουμε τόσες εναλλαγές που είναι κάτω από τα όρια σίγουρα. Μάλιστα, αλλά χρειάζεται μια επαναληπτική να δούμε αν προκύπτει, αν βεβαίως, κάτι συνεχίζει να αναδύει ή να εκπέμπει αυτή την ουσία από το υπόγειο. Θα γίνουν νέες μετρήσεις από νέα εργαστήρια, θα έρθει εμπειρογνώμονα να αξιολογήσει το θέμα. Οπότε έχουν γίνει ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα από την Κεντρική Τράπεζα κατά την δική μας κρίση. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ κυρία Λεοντίδου, σας χαιρετώ.